Το σημερινό βίντεο θα δούμε για το screen recording. Θα μου πεις τώρα, ναι ρε Γιώργο, αυτό το βίντεο μπορούσε να γίνει και πολύ πιο παλιά. Ήξερες όμως όλα όσα μπορείς να κάνεις με το screen recording? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και δεν ξεχνάς, κάθε Τετάρτη και Κυριακή έχεις βίντεο. Live stream κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή καινούριο βίντεο. Σήμερα θα δούμε λοιπόν για το screen recording. Το screen recording είναι κάτι το οποίο γενικότερα οι περισσότεροι ξέρετε και γνωρίζετε το πώς μπορεί να κάνει ένα iPhone screen recording την οθόνη. Αλλά ήξερες όλες τις λειτουργίες που μπορείς να κάνεις? Ήξερες ότι μπορείς να τραβήξεις και τον ήχο την ώρα που μιλάς? Δηλαδή την ώρα που θέλεις να κάνεις ένα επισχηματικό βίντεο και θέλεις να τραβάς την οθόνη, ταυτόχρονα να μιλάς κιόλας από επάνω, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις μοντάζ και να κάνεις κάποια σύνθεση περίεργη. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στο App Store να κάνεις screen recording και πολλές από αυτές είναι και πάρα πολύ γνωστές, τις οποίες δουλεύετε πάρα πολύ γενικότερα από εσάς. Ήξερες όμως ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποια εφαρμογή από αυτές? Γνώριζες ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το κάνεις default από το iPhone? Ήξερες ότι μπορείς πολύ εύκολα να ρυθμίσεις εσύ το πώς θέλεις να κάνεις το δικό σου screen recording εύκολα για όση ώρα θέλεις και για όποιες εφαρμογές θέλεις? Πάμε λοιπόν να σας δείξω το πώς μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις screen recording. Ανοίγουμε λοιπόν το κινητό μας. Μετά την αρχή θα πηγαίνουμε ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά το screen recording. Στις ρυθμίσεις κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω και που λέει κέντρο ελέγχου. Το πατάμε το κέντρο ελέγχου και εδώ πέρα είναι όλες οι εφαρμογές τις οποίες μπορείς να προσθέσεις εδώ ακριβώς. Δηλαδή, άμα κάνεις scroll down από την δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σου, μπορείς να προσθέσεις εδώ πέρα κάποιες εφαρμογές. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες πολλές από αυτές θα μπορούσαμε να κάνουμε επίσης ξεχωριστό βίντεο. Εγώ το έχω ενεργοποιημένο ήδη το screen recording. Εσάς, αν δεν είναι ήδη επάνω, θα είναι κάτω. Εδώ ακριβώς. Οπότε πατάς συν και προστίθεται πάνω. Τώρα, μπορείς να το βάλεις σε οποιοδήποτε σημείο θέλεις, δηλαδή μπορείς να το μετακινήσεις προς τα πάνω και άμα δείτε μετακινείται προς τα πάνω, είναι δηλαδή εδώ. Το πας λίγο πιο πάνω, πηγαίνεις στο σημείο που ακριβώς εσύ θέλεις να είναι. Εδώ ας πούμε. Εκεί είναι καλά. Οπότε εφόσον το βάλεις στο σημείο που θέλεις, πηγαίνεις πίσω. Τώρα αν κάνεις πάλι scroll down, μπορείς να πατήσεις και να κάνεις εγγραφή οθόνης. Περιμένεις, μετράει 3, 2, 1 και ξεκινάει να κάνει εγγραφή. Τώρα ουσιαστικά γράφει η οθόνη. Αν θέλεις να κάνεις διακοπή του screen recording, πατάς εδώ πέρα πάνω το κόκκινο και σου βγάζει να γίνει διακοπή της εγγραφής. Πατάς εσύ διακοπή και η εγγραφή σταμάτησε. Αυτό είναι το απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις με την εγγραφή οθόνης. Αν κάνεις πάλι scroll down όμως και κρατήσεις πατημένο, δηλαδή το κουμπί, σου ανοίγει περαιτέρω λειτουργίες. Από default σου έχει ενεργοποιημένη την τις φωτογραφίες. Εσύ το βάζεις default στις φωτογραφίες που ουσιαστικά δεν ρυθμίζεις αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή την έχεις πάντα εκεί πέρα, οπότε ουσιαστικά αν εσύ κάνεις screen την οθόνη δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Και κάτω βλέπετε λέει μικρόφωνο ναι. Εσάς θα είναι απενεργοποιημένο, θα λέει μικρόφωνο όχι. Αν το ανοίξεις το μικρόφωνο ναι, ό,τι λες θα παίρνει τον ήχο του μικροφώνου και θα μπορείς από πάνω να κάνεις ένα τύπου σπικάζ. Δηλαδή το πατάς επάνω που λέει έναρξη εγγραφής. Και μόλις το πατήσεις, σου μετράει πάλι 3, 2, 1 και η εγγραφή ξεκίνησε. Βλέπετε ότι μετράει 3, 2 και πάει στις φωτογραφίες, δευτερόλεπτα. Πατάς εσύ εδώ, κλικ και ξεκινάς και κάνεις το βίντεό σου. Δηλαδή λες καλησπέρα, θα πάμε στις ρυθμίσεις, θα ανοίξουμε το YouTube, θα κάνουμε scroll στο YouTube, θα κλείσουμε το YouTube, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Οπότε ουσιαστικά τώρα εσύ αν κλείσεις από εδώ πέρα το screen recording, πατήσεις δηλαδή εδώ πέρα πάνω, θα σου βγει πάλι ειδοποίηση, πατάς εσύ διακοπή. Σου λέει ότι η εγγραφή αποθηκεύτηκε στα βίντεο. Οπότε τώρα αν πατήσεις εδώ πέρα και ανοίξεις το μικρόφωνο, ξεκινάει να κάνει εγγραφή. Τώρα ουσιαστικά γράφει η οθόνη. Και ακούγεται και ο ήχος, δηλαδή ουσιαστικά μπορείς να σπικάρεις την ώρα που κάνεις κάποιο βίντεο σε κάποιον που θέλεις να του στείλεις για να του δείξεις το πώς γίνεται κάτι, να του κάνεις πολύ εύκολα εσύ την υπαγόρευση από πάνω για να μπορείς να του βοηθήσεις περισσότερο. Παίρνει αυτή τη λειτουργία λοιπόν που μπορείς εύκολα στο screen recording να κάνεις εγγραφή, είναι τα απλά πράγματα. Συνιστάται φυσικά όταν θέλεις να κάνεις κάποιο screen την οθόνη να κατεβάζεις και να βάζεις το κινητό σου στη συγκέντρωση. Να βάζεις το μην ενοχλείτε, οπότε ουσιαστικά να μην έρχονται ειδοποιήσεις. Ή μπορείς να ρυθμίσεις εσύ το μην ενοχλείτε όπως το θέλεις, αν πατήσεις εδώ πέρα, παύση για μια ώρα, παύση για απόψε. Ουσιαστικά να αποφεύγεις τις χάρπαστες
ειδοποιήσεις. Δηλαδή, μπορεί να θέλεις κάποιο recording να το στείλεις κάπου πιο παράνομα και μπορεί να σου έρθει μια ειδοποίηση την οποία δεν θέλεις να δει αυτός που θα το στείλεις, λέω. Μετά από αυτό το βίντεο, ο Γιώργος χάθηκε. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μπορείς να ενεργοποιήσεις το μην ενοχλείτε για να μπορείς να μην έρχονται, ρε παιδί μου, ειδοποιήσεις εδώ πέρα πάνω. Οπότε να μπορείς πολύ πιο εύκολα εσύ να γράψεις την οθόνη σου. Εφόσον έχεις τραβήξει το βίντεο που θέλεις, το βίντεο αυτό μπορείς να το βρεις στις φωτογραφίες, δηλαδή στην συλλογή των φωτογραφιών που έχεις. Θέλεις τώρα να κάνεις μια περαιτέρω ρύθμιση, δηλαδή να κόψεις την αρχή και το τέλος του βίντεο για να δημιουργήσεις το κλιπάκι το ωφέλιμο που θέλεις και φυσικά να κάνεις κάποιες περαιτέρω ρυθμίσεις, όπως να περικόψεις κάποιο κομμάτι. Τώρα, εφόσον εσύ έχεις κάνει το screen recording που θέλεις, μπορείς να πας να δεις το screen recording που έχεις τραβήξει, την εγγραφή οθόνης. Πέραν αυτού όμως, εφόσον εσύ έχεις κάνει την εγγραφή σου, βλέπετε ότι όταν ξεκινάει η εγγραφή, ξεκινάει από εδώ. Δηλαδή, ξεκινάει ουσιαστικά από το κομμάτι που εσύ πατάς απλά το REC. Αυτό το πράγμα μπορείς να το κόψεις πατώντας άλλαγες. Και εδώ πέρα έχει σου βγάζει δύο βελάκια στην αρχή και στο τέλος. Μπορείς να πατήσεις το βελάκι που είναι στην αρχή και να το πας στο σημείο εδώ που ξεκινάς την εγγραφή και στο τέλος φυσικά να το πας από πίσω προς τα μπροστά, αν το πιάσεις ποτέ. Είναι λίγο ατίθασο εκείνο το βελάκι. Οπότε ουσιαστικά να τελειώνει η εγγραφή σου σε κάποιο άλλο σημείο. Δηλαδή κάπου εδώ νομίζω είναι καλά. Οπότε, όταν πατήσεις τέλος, θα σου βγάλει εδώ αποθήκευση ως νέο βίντεο, για να κρατήσεις δηλαδή και το παλιό βίντεο, ή θέλεις να το αποθηκεύσεις από πάνω. Δηλαδή, αποθήκευση ως νέο κλιπ ή αποθήκευση του συγκεκριμένου βίντεο. Πατάμε αποθήκευση του συγκεκριμένου βίντεο. Οπότε, τώρα το βίντεο σου έχει κάνει περικοπή και δεν έχει δημιουργήσει δύο αρχεία. Ένα κομμένο και ένα με το προηγούμενο αρχείο που είχες. Τώρα, αν πατήσεις αλλαγές πάλι, μπορείς να κάνεις περικοπή της οθόνης. Δηλαδή, θέλεις να μην φαίνεται εδώ πέρα πάνω ότι κάνεις screen recording. Οπότε, εσύ κατεβάζεις λίγο πιο κάτω και δεν θέλεις να φαίνεται επίσης και αυτό το σημείο εδώ παρακάτω. Οπότε σηκώνεις και πατάς τέλος. Οπότε τώρα έχεις κάνει ένα screen recording το οποίο φαίνεται μόνο η οθόνη σου. Όχι κάτω οι εφαρμογές που έχεις, ούτε επάνω ότι κάνεις εγγραφή οθόνης. Οπότε μπορείς να. Πολύ εύκολα μπορείς πλέον να αποκρύψεις και σημεία πάνω στην οθόνη. Εφόσον εσύ έχεις φτιάξει όπως το θέλεις το βίντεό σου, μπορείς επίσης να το. Βάλεις κάποιο φίλτρο. Μπορείς, ρε παιδί μου, να επεξεργαστείς το βίντεο περαιτέρω. Αυτό ισχύει για όλα τα βίντεο. Φυσικά, αν έχεις κάνει κάποιο λάθος, μπορείς να πατήσεις το κόκκινο βελάκι και επιστρέφεις στο αρχικό βίντεο που είχες πριν. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις αν ήξερες όλα αυτά για το screen recording. Αν τα ήξερες, φυσικά είσαι πολύ καλά διαβασμένος. Αν δεν τα ήξερες, χαίρομαι πολύ που έμαθες κάτι καινούριο σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο, καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Επίσης, δεν ξεχνάς Instagram, το πιο βασικό, και dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Όλα τα link φυσικά θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.